Ακόμη μία φθορά ήρθε να προστεθεί στα σημάδια του χρόνου στην ιερά μονή του Αγίου Παντελεήμωνο στο Φόδελε. Σαν να μην έφτανε ο σεισμό του 2006 που άφησε πίσω του στοιχειωμένο το ηγουμενίο τη Μονή, οι πρόσφατε έντονε βροχοπτώσει προκάλεσαν την κατάρρευση του δυτικού αναλυματικού τείχου τη Μονή. Λυπούμε πάρα πολύ για τι ζημιέ. Δεν περίμενα ότι θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε όλα. Το πρωί της Κυριακής αντικρίσαμε αυτή την εικόνα λυπηθήκαμε γιατί έχουμε το κτίριο του Ιγουμενίου το οποίο στοιχιώνει το μοναστήρι εδώ και 12-13 χρόνια περίπου και τώρα είναι αυτή η εικόνα στο τυχείο της Μονής. Όπως τονίζει η αδερφότητα είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα εργασίες συντήρησης προκειμένου η ιστορική αυτή Μονή, οι πρώτες καταγραφές για την οποία εντοπίζονται ήδη από τον 16ο αιώνα να μην χαθεί. Εμείς κάνουμε έκκληση πραγματικά ως μοναστήριο, ως αδερφότητα, δεν ζητάμε χρήματα, δεν ζητάμε... Ε, βοήθεια, το μόνο το οποίο ζητάμε είναι μια μικρή στήριξη να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατίες και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να φτιάξουμε να αναστηλώσουμε αυτόν εδώ το χώρο τον οποίο βρισκόμαστε και κατοικούμε. Στον ιερό χώρο του μοναστηριού σήμερα βρέθηκαν εκτό από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτη και φορεί από το Δήμο Μαλεβιζίου και την Αρχαιολογία, με το Δήμαρχο Μαλεβιζίου μάλιστα να ανακοινώνει πω σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίε για την αναστήλωση του ηγουμενίου τη Μονή. Κάναμε την εδαφομηχανική μελέτη, κάναμε τη στατική μελέτη, πήραμε τι εγκρίσει που χρειαζόταν και είμαστε έτοιμοι, έχουμε εξασφαλίσει και ένα ποσό 100.000 ευρώ με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης που την ευχαριστώ ιδιαίτερα και είναι έτοιμα σχεδόν να ξεκινήσει. Πάντως η πρόσφατη κακοκαιρία υπέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη να υπάρξει ένα εκτεταμένο σχέδιο για όλα τα πολιτιστικά μνημεία της Κρήτης καθώς ακόμη και τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου δεν γλίτωσαν από το μένος των βροχοπτώσεων.